Λεθιατές 11 και 26 πρώτα λεπτά. Και πάμε στην Πόπη Μαλλιωτάκη που εμφανίστηκε μετά από καιρό που την ψάχναμε. Μαζί με το γιο. Α, με λέω παρυπέροχη. Γιατί είχαμε και την καλύτερη στην κουβέντα προηγουμένως. Και βέβαια, εμείς το πρώτο που τη ρωτήσαμε είναι τι θα γίνει με το My Style Rocks. Γιατί είχαμε μείνει στο σημείο που δεν ξέραμε τελικά. Θα είναι με από τις παίκτριες ή δεν θα είναι. Μας απαντάει βέβαια για όλα αυτά. Μας απαντάει όμως, παιδιά, και με τι συμβαίνει με τον Γιώργο Σημακόπουλο. Αλλά και για το εξώδικο ή το μπουγιουρτί, όπως λέει, που έλαβε από την οικογένεια Λαζαρίδου. Ωραία, πάμε να τη δούμε. Μπουγιουρτί, το είπε. Μάθαμε ότι δεν είναι σύντροφός σας ο Γιώργος Ασημακόπουλος. Όχι, βέβαια, φίλος μου είναι χρόνια. Έχει εδώ μαγαζιά στην Γλυφάδα, μένω εδώ πολλά χρόνια και είμαστε πολύ καλοί φίλοι. Στο My Style Rocks θα προχωρήσει σαν επιλογή. Τι λέει η παραγωγή. Θα δούμε, θα δείξει, δεν ξέρω. Με το reality που λέγανε και όλα αυτά που έχει η οικογένεια του Μπάμπη. Εντάξει, μια μέρα τώρα δεν θέλω να μιλήσω γι' αυτό. Δεν θέλω. Το εξώδικο από την πλευρά του Μπάμπη Λαζαρίδη, πώς αντιδράτε? Το λάβαμε, ωραίο μπουγιουρτί ήταν αυτό. Χρονιάρες μέρες, το λάβαμε. Μια χαρά. Στην Κατερίνα γιατί δεν το σηκώνετε το τηλέφωνο? Την Κατερίνα τη λατρεύω. Σας παίρνουν τηλέφωνο και δεν το σηκώνετε. Την αγαπώ την Κατερίνα και κάποια στιγμή θα μιλήσω. Τώρα δεν ήμουν σε φάση να μιλήσω, αλλά όμως κάποια στιγμή θα μιλήσω. Σε είδαμε και στο πρώτο επεισόδιο με τις αμφιβολίες. Ναι, ναι, ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Έκανα ένα δοκιμαστικό και μου έγινε μετά η πρόταση αυτή. Θα ήθελες να συνεχίσεις την ηθοποία? Δεν είμαι ποτέ αρνητικός σε τίποτα. Αν είναι μια πρόταση που μου αρέσει για μια σειρά και πιστεύω ότι μπορώ να υποστηρίξω ένα ρόλο, γιατί όχι. Να σας πω τώρα κάτι. Εγώ το αυτό παιδί το συμπαθώ. Βέβαια. Είναι ένα παιδί που έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ από μικρό με όλα αυτά που έχει βιώσει και πάντα μου κάνει εντύπωση που είναι μαζί με τη μητέρα του και πόσο προστατευτικός είναι με τη μαμά του. Στο πλευρό του μάνας του πάντα, ρε παιδί. Και πάντα ευγενής. Ναι. Και η Πόπη δίπλα του πάντα να το στηρίξει με όποιο τρόπο μπορεί. Με πολλούς τρόπους. Παίρνει τηλέφωνα δημοσιογράφους για τον Βασίλη να κάνουν πράγματα στα κάστινγκ. Βοηθάει πολύ, πολύ. Έτσι κάνουν οι μανάδες, παιδιά. Συγγνώμη, πριν περάσουμε λοιπόν στις Πόπη. Στα της Πόπης. Ναι. Θέλετε να δούμε τον Βασίλη που πρωταγωνιστούσε στις αμφιβολίες την Παρασκευή? Πάρτε μια μικρή γεύση, γιατί ήταν καλός, παρακαλώ. Τι κάνει η Νάντια, πώς τα πήγε με την εξεταστική της? Μια χαρά. Μια χαρά, ε. Γιατί με δουλεύεις, αφού την πήρα τηλέφωνο και μου είπε ότι έχετε να μιλήσετε από τότε που χωρίσατε? Τι έκανες, λέει, γιατί την πήρες? Πέτρο. Τέρμα τα ψέματα. Βρήκαμε το κουτί με τα χρήματα στο δωμάτιό σου. Πού τα βρήκες εσύ τα 12 χιλιάρικα? Τα πήρα άσχημα με τη μάνα μου. Με ποιο δικαίωμα έψαξε το δωμάτιό μου? Αφού τους έχω πει να μην πατάει εκεί μέσα. Και όχι μόνο αυτό. Πήρε και την άδεια να ελέγξει. Τι θέλει και ανακατεύεται? Έχω μπλεχτεί εγώ ποτέ στα δικά τους? Πού είναι τα λεφτά? Δεν πρόκειται να σου πω μέχρι να μου εξηγήσεις τι συμβαίνει. Ρε πάτε καλά. Τα χρήματα είναι δικά μου. Δική σου δουλειά είναι. Πες μου που τα έχεις τώρα. Ηρέμησε λίγο, μικρέ. Δεν είμαι μικρός πια, μην μπερδεύεσαι. Σιγά ρε μάκα, οικονόμησες 5 φράγκα και το παίζεις ιστορία. Ε? Και στην τελική δεν μας λες τον τρόπο. Τι το κρατάς μυστικό? Δεν έχω να σου πω τίποτα. Φέρε τα λεφτά, είπα. Α, βρήκανε κρυμμένα λεφτά. Ο Θέμης τα παρακολουθεί αντελειπώς. Βρήκανε κρυμμένα λεφτά που είχε αυτό στο κομμωδίνο του. Κοίτα, η αλήθεια είναι, παιδί μου, μην είμαστε τώρα πολύ αυστηροί, αλλά φέτος για πρωτοεμφανιζόμενο στο βραβείο Κουν δεν θα τα καταφέρει αυτή τη χρονιά. Έλα, τώρα ξεκίνησε. Δεν πάει για το Κουν. Στέφανε, και να πούμε ότι είναι Δημήτρης Χόρνη για πρωτοεμφανιζόμενο. Καρφίτσα. Όλοι από κάπου ξεκινάνε. Τι βραβείο ήταν, Στέφανε, τι βραβείο. Χόρνη, έχεις δίκιο. Όχι, το αρχικά τι είπες. Κούνια που σε κούναγε. Όλοι από κάπου ξεκινάμε, ρε παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα στο εξώδικο. Τι γίνεται με αυτό το εξώδικο? Στέφανε, λέγε. Εσύ το εξώδικο τι να γίνεται, παιδιά. Το εξώδικο έχει σταλεί, έχει απαντήσει η Πόπη Μαλλιωτάκη. Το θέμα είναι, για να έχει βάση το εξώδικο, κάθε εξώδικο, θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει ένα σενάριο, μια εταιρεία παραγωγής και να πάνε για γυρίσματα. Ναι. Αν δεν υπάρξουν όλα αυτά, το εξώδικο δεν μάλιστα, έχει καμία να ρωτήσω σχέση. Κάτι. Θα υπάρξει ή όχι. Το ρεπορτάζ σας λέει ότι έχει υπάρξει κάποια εταιρεία παραγωγής που τους έχει όντως προσεγγίσει. Η ίδια είχε πει, αν θυμάστε, η Μένια Κούκου, ότι ναι, το δικό σας λέει. Πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Από εκεί και πέρα, η Μένια παρακολουθεί το συγκεκριμένο.
συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Εμείς αυτό που μας έχει μεταφέρει. Ήταν στα χιόνια κάπου, στα κάτι. Εντάξει, το παρακολουθεί και όταν είναι στις διακοπές. Εγώ ξέρω. Μας έχει μεταφέρει ότι γενικότερα υπήρχε αυτή η πρόταση και θα περιμένουμε. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει άνθρωπος της τηλεόρασης πολύ γνωστός, ο οποίος βολιδοσκοπεί από τώρα την Πόπη Μαλιωτάκη για τη σεζόν που ξεκινάει από το Σεπτέμβρη. Πολύ γνωστός σου, Κατερίνα. Όποτε άλλο δεν λέω. Για αυτό. Για να κάνει την ζωή της reality. Ότι αυτή την ιδέα πέρα από την εταιρεία παραγωγής. Εγώ δεν σου είπα για το κοκλόνι, σου είπα πολύ γνωστό σου. Για να μην επειδή είπαμε παραγωγός, νομίζω ότι είναι ο Νίκος. Όχι, όχι, είπα πολύ γνωστό άνθρωπο τη τηλεόραση. Α, εντάξει. Γνωστό άνθρωπο τη τηλεόραση. Ξέρω λοιπόν ότι του άρεσε πολύ η συγκεκριμένη ιδέα και σκοπεύει να κλέψει την Πόπη Μαλιωτάκη. Αυτό λέω και το καταθέτω. Δεν περιλαμβάνει Μπάμπη Λαζαρίδη μέσα, δεν έχει καμία βάση. Ακριβώς. Και επειδή νομίζω ότι κανένα γνωστό μου ή γενικότερα δεν θα το ρίσκαρε να φάει πόσα εξώδικα όλο αυτό. Μπορεί να είναι στοιχεία μυθοπλασίας. Μπορεί να το λένε Γρηγόρη Κουντάρα. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, τι να σου πω. Στέφανο Κωνσταντινίδη. Ναι, άλλωστε έχουν πολλές ταινίες του Netflix που παίζει το πολύ γνωστό στην αρχή στο τέλος. Τα πρόσωπα καμία σχέση δεν έχουν αυτό. Την πραγματικότητα και έτσι όλο αυτό γίνεται μια μυθοπλασία. Αυτό λοιπόν μπορεί να τον μπλοκάρει, δηλαδή αν κάνει τη ζωή και δώσει άλλο όνομα, ενώ βέβαια. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ο Μπάμπης. Δεν μπορεί η οικογένεια να κινηθεί νομικά και να τον μπλοκάρει. Όχι. Είναι το γνωστό που λέει στο τέλος, όλοι οι χαρακτήρες δεν είναι. Με ασφαλείς πληροφορίες από το Control, την οικογένεια που είδαμε στις αμφιβολίες να πρωταγωνιστεί ανάμεσά της και ο Βασίλης Λαζαρίδης, την έλεγαν Λαζαρίδη. Υπέροχο. Ναι, παιδιά, αλλά ο Βασίλης λέγεται Λαζαρίδης. Ναι, στο πλαίσιο της μυθοπλασίας, οικογένεια. Ναι, εντάξει, οκ, ναι. Λαζαρίδη. Ναι, αλλά και ο Βασίλης πάλι λέγεται Λαζαρίδη. Δεν είναι κάτι κακό το όνομα του παιδιού και λένε ορίστε, αφού λέγεται Λαζαρίδη. Προϊόν μυθοπλασίας, ναι. Μπορεί γι' αυτό να ήτανε. Ναι. Να, μπορεί ο συγγραφέας γι' αυτό το λόγο να χρησιμοποιήσει ναι. αυτό το επίθετο. Πάμε πρώτα στην αδυναμία του Γιάννη μας, την Άντση Παραδεσιανού, την είδα λίγο στο τελικό του Just.